ευχαριστήσω πολύ και στον εκδοτισμό μας. Θέλω να ευχαριστήσω από καρδιάς τους χορηγούς μας, τους σπουδαίους ανθρώπους, τον εθνικό μας ευεργέτη κύριο Αθανάσιο Μαρτίνο και τον Κούσταρ Φέρης που μας έφτασαν μέχρι εδώ. Θέλω να ευχαριστήσω την διευθύντρια της σχολής, κυρία Βικτωρία Λιμοπούλου, για την φιλοξενία και την γένειά της. Τον Γιάννη τον Γιουγουρτσί που ήταν πυλώνας για αυτό εδώ και τον Κώστα τον Κυρατσόπουλο. Θα σας ευχαριστήσω να παραδείγματα την Γιάννη Αφορά που μας κάνει κοινή με τον κύριο κοντά μας. Σας ευχαριστούμε πολύ. Στον εφήμως γνωστόν ποιητήν εις Αμοργού Νίκον Γκάτσον, το οποίον αφιέρωμα παρουσίασαν πλήαν επιτυχώς μουσικοποιητικέ ομάδες Καβαλίας Γκάτσος και Καβάφης εδώ εις τους χώρους της ιστορικής πατριαρχικής μεγάλης του γένους σχολής, η οποία όχι μόνον ως κτίριον του έτους 1881 αλλά ως ιδέα και ως προσφορά ανά τους αιώνας εις τα ελληνικά γράμματα και εις την ημετέραν παιδεία αποτελεί αληθώς ένα ποίημα, το ποίημα της παιδείας του γένους. Η ποίησης καθρεπτίζει την ολότητα της ζωής, πηγάζει από τον λόγο και μας μεταφέρει εις μιαν άλλη διάσταση των πραγμάτων και της ανθρωπίνης καθημέραν ζωής, των τόπων και των τοπίων, της στενότητος της ύλης και της απεραντοσύνης του ουρανού. Η ποίησης ενσαρκώνει με τον λόγο τα αισθήματα τα οποία διακατέχουν τον άνθρωπο και ανάλογον προς το πνευματικό υπόβαθρο και τον θησαυρό της καρδίας του ποιητού είναι και το αποτέλεσμα, λέγει ο Ευαγγελιστής Λουκάς, εκ του περισσεύματος της καρδίας λαλεί το στόμα. Εις την εντοκόσμο ιστορία της, η Ορθόδοξος Εκκλησία μας εχρησιμοποίησεν ως γνωστόν των ποιητικών λόγων για να εκφράσει τα υψηλότερα πνευματικά νοήματα της Ορθοδόξου πίστεώς μας. Με τον Ρωμανό των Μελωδών, η ποιητική τέχνη εντός της Εκκλησίας φτάνει εις ύψης των κάλους και εις την τελειότητα, γεγονός το οποίο θαυμάζουν ακόμη και απροκατάληπτοι κορυφαίοι εκπρόσωποι της θύραθεν ποιήσεως. Δικαίως δε ο μέγας ποιητής, ο Οδυσσέας ο Ελλήνης, θεωρεί τον Άγιον Ρωμανόν ως έναν των σημαντικότερων ποιητών, τοποθετώντας αυτόν μεταξύ του Πινδάρου, του Σολομού, του Κάλβου και του Καβάφη. Η ποίηση λοιπόν είναι θείον δώρο. Αυτό διδάσκει και η εκκλησιαστική μας παράδοση, συμφώνως προς την οποία η ίδια η Παναγία επεσκέφθη των Άγιων Ρωμανών, του έδωσε ένα τόμο χάρτου
και του εζήτησε να τον καταπιεί. Ο Ρωμανός υπήκουσε. Εν συνεχεία ανέβη εις το αναλόγιον, εις το ψαμπτήρι, όπως λέμε, και ήρχισε να ψάλλει το περίφημο και βαθύ εις νοήματα κοντάκιον της γεννήσεως του Χριστού, η Παρθένος σήμερα των υπερούσιων τίκτη. Μέτοχος του θείου τούτου δώρου της ποιήσεως ήταν και ο σήμερον τιμόμενος ποιητής Νίκος Γκάτσος, ο ποιητής της Αμοργού, τον οποίον έχετε έρθει για να τιμήσετε εδώ και μαζί σας και ο Πατριάρχης του Γένους και η εντάφθα λειτουργή της παιδείας του Γένους. Αλλά και το εναπομείναν μικρόν λίμα της Ρωμιοσύνης εις την πόλη του Κωνσταντίνου. Και εσείς τα πιστά τέκνα της Μητρός Εκκλησίας, όχι εκ της Αμοργού, αλλά εκ της Σύρου, με επικεφαλής την εντιμότητά σας, αγαπητέ Κύριε Βάμπη Κουλούρα, εις μία συγκέντρωση εντρυφήσεως εις το έργο του ποιητού και αναβαπτήσεως στην παράδοση της Μητρός Εκκλησίας και της πόλεως αυτής. Μα εσύ γυρεύοντας του ονείρου την πηγή, κοντά στον ουρανό την πλατητέρα, βρήκες φτερά και αρνήθηκες τη γη, τη σκοτεινή, την πρώτη μας μητέρα. Μέσα εις αυτούς τους στίχους, ο Νίκος Γκάτσος συνοψίζει, έστω και αν πιθανόν δεν το υποψιαζόταν ο ίδιος, το νόημα της ανθρωπίνης ζωής, το οποίο συνίσταται εις την απάρνηση των γηίνων πραγμάτων και εις το πέταγμα προς την πλατητέρα των ουρανών, την υπέρμαχων στρατηγών του γένους μας, εις την πηγή των ονείρων μας, τα οποία εδώ εις την πόλη δεν είναι πλέον ή μάλλον δεν υπήρξαν ποτέ όνειρα, αλλά πραγματικότης την οποία βιώνουμε ως προστασία, ως σκέπη, ως καταφυγή, ως ελπίδα, ως αγαλίαμα της ζωής μας. Ακόμη βιώνουμε αυτήν την πλατητέρα των ουρανών εις την αιωνίαν πραγματικότητα της Βασιλείας των Ουρανών, διότι βλέπουμε τα περί μας και τα καθ' ημάς καθημερινώς, χάρις εις το ποίημα της Παναγίας, όχι διεσόπτρου εν ενίγματι, αλλά πρόσωπον προς πρόσωπον, όπως έγραφε ο Παύλος προς τους Κορινθίους. Οι πατέρες της Εκκλησίας μας λέγουν ότι όσον περισσότερον ο άνθρωπος έρχεται από την σκοτεινή αυτήν γη, τόσον περισσότερον απομακρύνεται του Θεού. Δια τούτο και εμείς εδώ ανεβρίσκουμε πάντοτε αγγελικά φτερά, δια τα οποία ομιλεί ο Νίκος Γκάτσος, και αρνούμεθα την γη και τα του κόσμου, και έτσι ευρισκόμεθα εν τον κόσμο, και πετούμε συνεχώς προς την πλατητέρα των ουρανών, την φανερωμένη και την παμακάριστον του Πατριαρχικού μας Ναού, την υπέρμαχων στρατηγών των Βλαχερνών, την γοργοϊπίκων των Εξ Μαρμάρων, την μαρμαρωμένη ή μάλλον κοιμωμένη άγρυπνων φρουρών εις τα τείχη της βασιλίδος αυτής πόλεως, την παραγία της Ιεράς Κόγχης του Ναού της του Θεού Σοφίας, αλλά και του Μουχλίου, της Μουχλιώτισσας, εδώ δίπλα εις την μεγάλη του γένους σχολή. Ίσως το πέταγμα αυτό αρχικώς να μας τρομάζει, ίσως τα ύψη να μας φοβίζουν, να μας φαίνονται δυσθεώρητα και αδυσαλαία και να μας καταλαμβάνει ήλικος. Όμως τολμούμε και ρυπτόμεθα εις την άντισον της αγάπης, μη δηλιάζοντες, διότι ο ίδιος ο Αναστάς Κύριος και η πλατητέρα των ουρανών μητέρα του αγραπνούν, αγρυπνούν σε κάθε μας βήμα. Μας δέχονται στην αγκάλι των όπως δέχεται η Παναγία το θείον βρέφος, όπως δέχεται η φυσική μας μητέρα το παιδί της εις την αγκαλιά της, για να το προστατεύσει με την άβυσσον του μητρικού ελαίους και της μητρικής ευσπλαχνίας. Το έλεος αυτό και την ευσπλαχνίαν αυτήν αναζητούμε και ανεβρίσκουμε εις την πλατητέρα των ουρανών του Νίκου Γκάτσου, η Ορθόδοξη Ρωμνή.
Αυτό το ιερό μήνυμα μας μεταφέρει ο Γκάτσος με την ποίησή του εδώ στην Πατριαρχική Μεγάλη του Γένους Σχολή σήμερα. Μήνυμα γνώριμο. Μήνυμα με το οποίο εγαλοχήθησαν εγενεέ μας εδώ και με το οποίο μέχρι σήμερα πορευόμεθα ως Οικουμενικών Πατριαρχείων, ως Ρωμιοσύνη της πόλεως, ως παιδεία του γένους της πόλεως, διότι όλα αυτά περιλαμβάνονται εις των γλυκασμών της πλατητέρας των ουρανών. Ήλθατε λοιπόν, αδελφοί, από την Σύρον εις τους χώρους που είναι οικοί και γνώριμοι, όπου το μήνυμα και το θαύμα της πλατητέρας των ουρανών είναι διαρκές, χωρίς διακοπή, αιώνες τώρα. Μας αποκαλύπτεται δε ότι το ίδιο βίωμα ζουν και οι ποιητές μας, όπως ο Νίκος Γκάτσος, εκφράζοντες το ανθρώπινο αίσθημα και την εσωτέραν νοσταλγία της όπου γης ρωμαϊκής ψυχής. Με αυτά στα σωλίγα σκέψεις χαιρετίζουμε το ποιητικό τούτο αφιέρωμα. Συγχρόνως, παρακολουθούντες την εκτέλεση του αφιερώματος, χαίρομαι και συγχαίρομαι και δια την μεγάλη προσφορά των εξήρου αδελφών μας υπό την αστήρευτον έμπνευση και δημιουργικότητά σας, κύριε Κουλούρα, προς τους πρόσφυγας της Ιδωμένης, με την πρόσφατον διοργάνωση του 18ου τηλεμαραθωνίου αλληλεγγύης με σύνθημα των τροποποιημένων στίχων του αγαπημένου μας Κωνσταντινοπολίτου ποιητού Αλεξανδρινού αλλά και Κωνσταντινοπολίτου ποιητού Κωνσταντίνου Καβάφη στον διγεμό «Για Ιδωμένη η Σύρος με αγάπη βγαίνει». Τι αυτή πρωτοβουλία, όπως της προσφυγωμένας Σύρου. Κομίζουν μήνυμα ελπίδος αγάπης και φωτός εις τον σύγχρονο κόσμο μας, ο οποίος συχνάκης κλείνεται εις τα ασφυκτικά και σκοτεινά σύνορα του εγώ του. Το μήνυμα αυτό εδώκαμε και εμείς, ο Οικουμενικός Πατριάρχης, ο Πάπας Ρώμης Φραγκίσκος και ο αδελφός Αρχιεπίσκοπος Αθηνών και Πάσης Ελλάδος Ιερώνυμος από την Μυτιλήνη προσφάτως, όπως το αναφέρεται εις την προς ημάς επιστολή σας. Το επράξαμε δια να αφυπνίσουμε συνειδήσεις, δια να ενεργοποιήσουμε την ανθρωπότητα εις το προσφυγικό ζήτημα, εις τον πομό του οποίου θυσιάζονται ατυχώς ζώσε ψυχέ. Ανταπεκρίθημε εις το κάλεσμα της ιστορίας και ως πείραν έχοντες εμείς οι Ρωμνοί εκ της ειδικής μας ιστορίας και μαρτυρίας του τι είναι προσφυγιά και ποια είναι τα αποτελέσματά της όχι μόνο εις την ζωή αλλά και εις το ευζήν των ανθρώπων. Η Σύρος λοιπόν έγινε και αυτή μαζί με τους τρεις εκκλησιαστικούς ηγέτας, πρωτοπόρος και συνοδοιπόρος εις τον αγώνα δια την έξοδο από τον εαυτόν μας προς τον πλησίον μας, η οποία έξοδος είναι συγχρόνως και έξοδος προς τον Θεόν, προς τον Αναστάντα Κύριο, διότι στο πρόσωπο των ελαχίστων αυτών αδελφών μας, των προσφύγων, των πτωχών, των δεδιωγμένων, των κινδυνευόντων, των θαλασσοπληγωμένων, βλέπουμε τον ίδιο των κρατεών Κύριων, κατευθύνοντα την ιστορία και κρατούντα τον καθένα και την κάθε μία από εμάς από το χέρι, δια να μην βυθιστόμεν όπως κάποτε ο Απόστολος Πέτρος, όχι εις το πέλαγος της θαλάσσης, αλλά εις το πέλαγος της ακαρδίας και της ασπλαχνίας προς τον συνάνθρωπο, δια τον οποίο ο Θεός εθυσιάστη και ανέστη εκ νεκρών, για να έχει ο άνθρωπος το δημιούργημά του ζωή και περίσσιαν ζωής και μόνον ζωή και όχι θάνατο, κατά το επίκαιρον δοξαστικών της Μεγάλης Εβδομάδος. Ευχόμεθα καλή συνέχεια εις τας προσπαθίες σας, αγαπητοί μας αδελφοί εξήρου, και όπως ο εκ νεκρών εγερθείς Κύριος σας ευλογεί και σας φωτίζει εις τον αγώνα των καλών, τον ωραίων αγώνα ο οποίος ταυτίζεται με την αγάπη.
Εις των αγαπητικών αυτών αγώνα σας, ευχέ της Μητρός Εκκλησίας της Κωνσταντινούπολης και επατριαρχικέ μας ευλογίες σας συνοδεύουν. Πορεύεστε λοιπόν προς τους εμπεριστάτους αδελφούς μας, προς τους πρόσφυγας, έχοντες συναντιλήπτορα την μόνη κρατεάν εις πρεσβείαν και εις βοήθειαν πλατητέραν των ουρανών του Νίκου Γκάτσου, την υπέρμαχον στρατηγών του γένους μας και των απανταχού πιστών των επικαλουμένων την βοήθειά της. Χριστός Ανέστη. Σας παρουσιάζω και εκλεκτούς ομογενείς από την Αμερική και τον Καναδά, οι οποίοι κατά σύμπτωση και τον πατέρα Πολύκαρπον από την Ρουμανία, οι οποίοι κατά σύμπτωση προλίου επισκέφθησαν την έδρα του Πατριαρχείου μας και τους προέτεινα να έρθουμε όλοι μαζί στη Μεγάλη Σχολή, πράγμα το οποίο απεδέχτησαν ευχαρίστως και τους καλωσορίζουμε και τους ευχαριστούμε για την χαρά της συμμετοχής του. Ο Θεός μαζί σας, στο καλό.